και καλή μας εβδομάδα. Μία ακριβώς και είμαστε στη θέση μας να σας υποδεχτούμε όλους. Σήμερα θέλω να σας πω ότι η εκπομπή έχει πολλά θέματα που αφορούν παιδιά. Μικρά και μεγαλύτερα. Κάτι που μας έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα, πώς θα έχουμε εντάξει σήμερα τόσο διαφορετικά θέματα, αλλά πολλά μαζί για τα παιδιά, μαζί θα το ζήσουμε. Όχι όμως ότι κάνει ταυτότητά της εκπομπή, έτσι. Πάνω απ' όλα, περνάμε καλά. Ψηλό διασκεδάζουμε. Ελπίζω να πολύ χαμογελάσουμε, έως να γελάσουμε. Πλατιά. Πλατιά και. Συνεργάτες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που συμπληρώνετε, γιατί σκέφτομαι τις εικόνες διαφορετικές που αφορούν τα παιδιά. Δηλαδή, σήμερα θα δούμε baby yoga. Ποιοι μπορείτε να κάνετε με τα παιδάκια baby yoga? Τι μπορεί να ωφελήσει σε ένα μικρό παιδάκι η yoga? Και πώς γίνεται η yoga για παιδάκια? Γιατί για μεγάλους, εντάξει, και εμείς που δεν έχουμε κάνει, τόσες φορές έχουμε παρουσιάσει μέσα στην εκπομπή, έχουμε πάρει μια εικόνα. Με τη λογοθεραπεύτρια, κυρία Ρουσουχατζάκη, θα μιλήσουμε για τις παθήσεις του λόγου που μπορεί να έχει ένα παιδί. Από το δεν μιλάει καθαρά μέχρι δεν μιλάει καθόλου. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία καθυστερούν να μιλήσουν. Πότε πρέπει να ανησυχεί ένας γονιός? Έχω ακούσει περιπτώσεις μέχρι και 5 χρονών που δεν έχει έρθει στιγμή να μιλήσουν. Ναι. Όπως επίσης είχα αρκετές γνωστές μου, οι οποίες τα παιδιά τους μίλησαν, αλλά πήραν φόρα και τα είπαν μαζεμένα 3 χρονών, που βέβαια μέχρι να φτάσει 3 ζει στην αγωνία και λες, βρε μπάς και δεν ακούει. Μήπως... Το έχει ζήσει αυτό? Τι? Όλα μαζί. Όλα. Αλήθεια, λοιπόν, λοιπόν, για αυτά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο σας αφορά που έχει να κάνει με το λόγο των παιδιών, θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Ρουσουχατζάκη, η οποία μας έχει φέρει εδώ και 24 παιδικά βιβλία, γιατί έχει κάνει και βιβλία που μπορούν να βοηθήσουν πολύ τα παιδιά. Όπως εδώ πέρα που βλέπουμε, η Χιονάτη και η 7 Νάνη με λίγα λόγια, η Κοκκινοσκουφίτσα πάντα με λίγα λόγια, η Πιπιλονεράιδα, ο Κόρακας και η Αλεφού και πολλά άλλα. 24 τέτοια παιδικά βιβλία που έχει γράψει η ίδια μπορείτε να κερδίσετε, να αποκτήσετε. 24 διαφορετικοί φίλοι μας, αρκεί να μας στείλετε email στο eleni1@alphatv.gr. Όμως, σήμερα θα γνωρίσουμε και μια μανούλα από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Τι σημαίνει να είσαι μαμά στα παιδικά χωριά? Η συγκεκριμένη κυρία που είναι καλεσμένη μας έχει δικά της παιδιά, 3 μεγάλα παιδιά. Περίπου όταν τα παιδιά της ήταν 20-22 χρονών και αφού είχε μείνει μόνη της πια. Και όπως είπε η ίδια, είχε περίσσεμα μεγάλο αγάπης. Αποφάσισε να πάει να ζήσει εκεί και να μεγαλώσει και άλλα παιδάκια. Θα μας μιλήσει γι' αυτό η κυρία Μαρίνα Λουκαΐτη σε λιγάκι. Μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο χρόνια πολλά αφενός τον αδερφούλη μου που μεγαλώνει σιγά σιγά και έρχεται σιγά σιγά στον κλαπ των μεγάλων, ελπίζω. Αλλά και στην κουμπαρούλα μου που έχουν ίδια μέρα γενέθλια, άλλη χρονιά βέβαια δεν έχει καμία σημασία. Έτσι εδώ το άλλο το διαφημιστικό. Που ήταν εξώφυλλο και στις εικόνες που κυκλοφόρησαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Νετασάκι μου σήμερα λοιπόν έχει γενεθλιάκια. Την πήραν τη χρονιά πολλά, δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Θα βαριότανε, στέλνω μήνυμα. Ξύπνα, καλέ, έχεις γενέθλια, κοιμάσαι. Και με πήρε το μισό λεπτό. Όχι βέβαια, μου λέει, κοιμάμαι τέτοια ώρα, 12 η ώρα. Εντάξει, αφού μιλήσαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο και τη ρώτησα για αυτή τη συνέντευξη, η οποία είναι μια ωραιότατη συνέντευξη. Πραγματικά διαβάζει Νατάσα Θεοδωρίδου. Το παιδί πρωταγωνιστήκε εκεί. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει όμως ένα σημείο το οποίο δεν σου θυμίζει την Νατάσα των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, έπρεπε να το διαβάσω κι εγώ στις εικόνες. Λέει λοιπόν η Νατάσα στις εικόνες ότι θα ήθελα πάρα πολύ ένα ακόμα παιδί. Λέει σήμερα η Νατάσα. Η Νατάσα Θεοδωρίδου σήμερα το λέει αυτό. Γιατί εγώ ξαναλέω που και εντάξει, έχω μια πολύ στενή σχέση μαζί της, αλλά και διαβάζω και τις συνεντεύξεις της. Τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια, αν υποθέσω ότι είναι η κόρη της η μικρή, είπαμε το 2000 γεννηθήσα, είναι 11, σίγουρα τα τελευταία 9 χρόνια έχει πει ότι εγώ, παιδιά, δεν πρόκειται να κάνω άλλο παιδί. Είμαι μια χαρά, 2 παιδιά, 2 γάμοι και προχωράμε. Συγγνώμη, Ελένη, θέλω να σου πω ότι λίγο πιο κάτω ακριβώς. Λέω ότι θα ήθελα να ξαναδοκιμάσει να κάνει οικογένεια. Ναι, αλλά γιατί μιλάς σιγά? Όχι, και χαίρομαι και πολύ. Γιατί μου δεν το λέω. Όχι, ναι. Λοιπόν, ναι, και λέει ξαφνικά σήμερα να δάσκει. Εκτός από τα χρόνια πολλά, την πήρε και τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν μου λες, παιδάκι μου, θα μας τρελάνεις όλους. Τι σου είπε, λες σήμερα, όχι, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα παιδάκι ακόμα. Η ζωή του ανθρώπου κάνει κύκλους. Ό,τι κάνω, θέλω και το κάνω. Δεν με πιέζει κανείς. Έχω κάνει και λάθη και λάθος επιλογές. Όμως, όταν έχεις 2 παιδιά από 2 γάμους και έχουν μεγαλώσει, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι μεγάλη και αποχαιρετώ τη ζωή. Όχι, βέβαια. Ποιος το είπε αυτό? Νατάσα. Βέβαια. Είμαι ενεργή και γιατί όχι να δοκιμάσω μια τρίτη φορά και να κάνω μια ευτυχισμένη οικογένεια. Αγαπώ πολύ την οικογένεια. Γι' αυτό και το προσπάθησα, αλλά δεν το κατάφερα. Αλλά εγώ ρωτάω.
Και αυτό τη ρώτησε, δηλαδή. Λέω, Νατάσα μου, τι σου συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Είναι ερωτευμένη, Ελένη. Είδες, η πρώτη ερώτηση. Και, και θα με ρωτάνε. Είναι ερωτευμένη. Είναι. Δεν το ξέρω, αλλά μου είπε, Ελένη μου, θέλω να διευκρινίσει. Αυτά η Νατάσα τα λέει σήμερα. Δεν ξέρω αν τα λέω μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια ή του χρόνου. Αλλά σήμερα νιώθω έτσι και το πιστεύω 100%. Στην συνέντευξη της πριν λίγο καιρό είχε πει ότι έχω κλείσει με τους γάμους. Εγώ τελείωσα με τους γάμους. Και με τα παιδιά. Και με τα παιδιά. Το έχει πει η Νατάσα. Και τώρα ξανά άνοιξε το παιδί. Γι' αυτό μη λες ποτέ, ποτέ. Όλα μπροστά. Δηλαδή η Νατάσα θέλει να ξαναλλάξει πάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και μαγιά της και πρόβο της. Και εγώ της το εύχομαι. Νατάσα Θεοδωρίδου, ερωτευμένη. Τρεις λέξεις, μηδέν αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι λέει. Άρη να τα σου λέει. Λοιπόν, και ξεκινάει και σε λίγες μέρες με την Μαρινέλα. Νομίζω μέσα Νοεμβρίου. Βεβαίως. Εμείς. Μην ξέρω τα βεβαίως. Μισό λεπτάκι ότι θα δώσει αυτή τη συνέντευξη να Νατάσα. Δεν το ξέραμε. Έτσι. Είπαμε, ας ετοιμάσουμε ένα βίντεο έτσι, μια και έχει τα γενέθλιά της. Και θέλω να ξεκινήσω τη Δευτέρα με Νατάσα που τόσο πολύ την αγαπώ. Θέλω να τη γιορτάσω κι εγώ. Πάμε να τη γιορτάσουμε μέσα από το βίντεο που έχει ετοιμάσει. Ο Χρήστος Βαρδαλίτης. Ο Χρήστος Βαρδαλίτης, γιατί ανησυχώ. Και έρχομαι στα δικά μας. Πάλι για την Νατάσα. Πάμε. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στον δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να ρεθείς εμένα πίσω. Γνήσια λαϊκή φωνή, αισιοδοξία, θετική ενέργεια, θηλυκότητα και γοητεία έχουν βρει την εκπρόσωπό του στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Η ζωή είναι ωραία, έχει ως μότο της και προσπαθεί να το κάνει πράξη από μικρή, από τότε που απολάμβανε τη ζεστασιά και τη θαλπορή στην οικογένειά της. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γλεντζέδες και συναισθηματικούς γονείς που κατάγονται από τον Πόντο. Το δεύτερο παιδί στην οικογένεια, τα Σουλίτσα τη φώναζαν, αν και το υποκοριστικό δεν το χρειαζόταν, αφού ήταν ένα γοροκόριτσο που προτιμούσε να τσακώνεται με τα αγόρια της γειτονιάς παρά να παίζει με τις κούκλες της στο σπίτι. Όταν ο μπαμπάς και η μαμά της έκαναν δώρο μια κιθάρα, το μικρόβιο της τραγουδίστριας της μπήκε για τα καλά. Η δική της ήθελα να γίνει δικηγόρος, εκείνη όταν δεν πέρασε στην νομική αποφάσιζε να σπουδάσει δημοσιογραφία, αλλά γράφτηκε στο οδείο για κιθάρα και αρμονία. Κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Η Νατάσα ήταν και είναι η κόρη που θα ήθελε κάθε γονιός. Ήσυχο παιδί με τρόπους, δεν δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα και ξεχώριζε ως μαθήτρια. Και όπως ακριβώς διακρινόταν από τα σχολικά της χρόνια, στα ποντιακά γλέντια και στη μαθητική χοροδία, έτσι γρήγορα διακρίθηκε και έκανε αίσθηση όταν για πρώτη φορά τραγούδησε σε πίστα της Θεσσαλονίκης το Κόκκινο Φουστάνι. Το 1996 ήρθε στην Αθήνα με την κόρη της Χριστιανά από τον πρώτο της γάμο και εμφανίστηκε σε νυχτερινό κέντρο με τους Λιβιεράτο, Ρέμο και Τριαντάφυλλο. Ένθερμη υποδοχή από το αθηναϊκό κοινό και πανηγυρικές αντιδράσεις που δεν σταμάτησαν από τότε. Το 1997 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπου με τίτλο Νατάσα Θεοδωρίδου και έγινε σε λίγους μήνες πλατινένιο, καθιερώνοντάς την ως το νέο μεγάλο όνομα του ελληνικού τραγουδιού. Από τότε κάθε δίσκος και επιτυχία και κάθε τραγούδι της ντυμένο με την υπέροχη φωνή της μπαίνει στις καρδιές μας. Έκτισε τη δεύτερη κόρη της Ανδριάνα με τον Ανδρέα Φουστάνο και σήμερα είναι μια ευτυχισμένη μητέρα που απολαμβάνει τις συζητήσεις και τις αγκαλιές με τις κόρες της. Η Νατάσα έχει δηλώσει ότι δέχεται τις αλλαγές στη ζωή της χωρίς να δυσανασχετεί γιατί όλα είναι μέρος του παιχνιδιού. Εύθυμη και χαμογελαστή πάντα, έχει μια αγκαλιά ανοιχτή για τα αγαπημένα της πρόσωπα, για τους φίλους της, για τον κόσμο που γεμίζει ασφυκτικά τους χώρους που εμφανίζεται. Εξώφυλλα και προβολής, αλλά δεν αρνείται τη λαϊκότητά της. Έχω λαϊκή υπόσταση, λέει, στη συμπεριφορά, στην παρουσία μου. Αυτή είμαι και δεν το αρνούμε. Έχω μια αγκαλιά για σένα την έχω και πολλά φιλιά σου στέλνω ξανά. Και ως γυναίκα αποκαλύπτεται μόνη της αφού εξομολογείται με θάρρος ότι δεν είναι ούτε ακραία ρομαντική ούτε γατούλα. Οι συνθήκες την οδήγησαν να πάρει τη ζωή στα χέρια της από νωρίς και γι' αυτό έγινε και λίγο άντρας για να τα απεξέλθει. Μελαγχολεί δύσκολα, κλαίει όμως εύκολα και μάλιστα πολύ. Κλαίω παντού, στο σπίτι, στο δρόμο, μόνη μου. Το κλάμα είναι ο εξαγνισμός της ψυχής μου, με βοηθάει να χαλαρώνω, λέει χαρακτηριστικά.
αυτοδημιούργητη, πρότυπο γυναικείας δύναμης και άκρος ερωτεύσιμη. Και αν αναρωτιέστε τι πιστεύει για τον έρωτα, κάτι πολύ όμορφο. Στον έρωτα δεν πρέπει να κάνουμε παραχωρήσεις. Όταν δύο άνθρωποι ερωτεύονται, δεν πρέπει να μπερδεύονται και να χάνουν τις αξίες τους και το χαρακτήρα τους. Πρέπει απλώς να συμπορεύονται. Αυτή είναι η Νατάσα και της ευχόμαστε να τα κατοστήσει για να μας ταξιδεύει σε όμορφα μονοπάτια με τις μελωδίες της και τη μοναδική φωνή της. Μάλιστα. Και θέλω να πω κάτι, Ελένη. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το Σάκη Ρουβά, θέλω να πω ότι είναι η ίδια περίπτωση σε γυναίκα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια με συμπάθειες και όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να έχει ακουστεί κάτι κακό από τον κόσμο. Καταφέρνει με την απλότητα, γιατί δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου ως χαρακτήρας. Την είχα κάνει ένα βίντεο όταν ήταν σχάντρες για το Κάτσε Καλά. Και τώρα που έρχεται εδώ και σε βλέπει και έρχεται στην εκπομπή μας, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Απλή, άνετη και χαλαρή. Εγώ θα συμφωνήσω σε μια έκφραση που λέει η Κυβένια Καραγιάννη πριν τη συνέντευξη, ότι είναι μαγκάκι. Εγώ αυτό θα χαρακτηρίζα την μαγκάκι, Νατάσα. Να πω κάτι άλλο. Και... είχαμε συζητήσει. Ναι, πες. Απλά είχαμε, θυμάμαι και κάποιο που είχαμε συζητήσει μαζί μου, είχε πει ότι την είχα ρωτήσει αν τα κομμάτια της πιστεύει ότι μπορούν να τα τραγουδάνε και άντρες. Γιατί γι' αυτό χαρακτηρίζεται πολύ, ότι οι άντρες ταυτίζονται με τα κομμάτια περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα τραγουδίστρια. Και μου είχε πει αυτό που είπε τώρα η Σοφία, ότι έχει μια μαγιά μέσα της που αυτό την κάνει και την αγαπούν πάρα πολύ και την τραγουδάνε άντρες. Εγώ θέλω να σου πω ότι πέραν της μαγιάς όμως, για να μην τα μπερδεύουμε, στη σχέση της είναι πολύ κορίτσι. Νατούλα. Το λέει. Ξέρουν, λέει, οι έξυπνοι άντρες. Πώς το συνδυάζει. Λέει, οι έξυπνοι άντρες το καταλαβαίνουν, λέει, στη συνέντευξη. Οι πολλοί άντρες δεν αντέχουν να είναι. Εσύ που την ξέρεις και είναι και φίλους του κουμπαρά σου. Πόσο κρατάνε αυτά με τους έρωτες, τα παιδιά κτλ. 9 χρόνια έλεγες πριν ότι. 9 χρόνια μας τα έλεγε αλλιώς. Ναι. Τώρα και τι. Κοίταξε, περνάμε δεκαετίες οι άνθρωποι. Μας συμβαίνουν πράγματα. Μας συμβαίνουν και μπορεί να μας έρχονται και εμάς λίγο ξαφνικά. Μπορεί όμως και όχι. Είναι μεγάλο. Εγώ πάντα βλέπω ότι κάνουμε κύκλους. Εγώ για 7 αιτίες ήξερα. 7 αιτίες είναι σε άλλα πράγματα. Λίγο δυσίωνα. 7 χρόνια φαγούρα. Τέτοια να θυμάσαι. Δεν ξέρω. Αλλά εμένα μου αρέσει ο νέος της δρόμος όσον αφορά τη σκέψη της για τη ζωή. Βέβαια. Με τα κατοστήσεις το κορίτσι. Εγώ επίσης θέλω να πω ότι μίλησε στη συνέντευξη για τη Μαρινέλα και πώς έγινε η πρόταση. Την πήρε η Μαρινέλα ίδια τηλέφωνο όταν τραγουδούσε ακόμα στο όραμα στη Θεσσαλονίκη και της είπε πώς φαντάζεσαι στη σκηνή να είμαστε μαζί. Είναι συγκλονιστικό. Έκλαψε, το λέει κιόλα. Δεν το περίμενε. Γιατί αφού λέει το μισό ρεπερτόριο τη Μαρινέλα και δεν πειράζει. Και τη ρώτησα και αυτή. Λέω, δεν μου λέει την Νατάσα. Εσύ λες τουλάχιστον 20 τραγούδια τη Μαρινέλα κάθε βράδυ. Τώρα τι θα κάνει. Μπορεί να λέει και παραπάνω. Έχει τρέλα με τη Μαρινέλα. Παιδί μου, διακοπές μαζί και αυτή με τα Walkman ακούει για εκατομμυριωστή φορά τα τραγούδια. Και να μελετάει πολύ. Πώς μπορεί όμως να λένε ότι δεν είναι ρομαντική. Εσύ που την ξέρεις. Λέει ότι δεν είναι ρομαντική. Είναι πάρα πολύ ρομαντική. Είναι. Ποιος δεν θέλει να φαίνεται ότι είναι. Αλεξάνδρα, το βίντεο το είπε. Δεν θέλει να φαίνεται ότι είναι. Παρά είναι. Παρά είναι. Αλλά τι σας έλεγα, τη λέω ότι δεν κάνεις με τραγούδια τώρα. Θα βάλεις άλλα. Τι θα πεις. Μου λέει, γιατί Ελένη μου. Θα τα πω κι εγώ. Κάποια στιγμή αργά θα έχει τελειώσει, μου λέει η Μαρινέλα. Και αργά μου λέει, αργά. Θα τα πω κι εγώ. Θα τα ακούσουν από τη Μαρινέλα, θα τα ξανακούσουν και από τα είναι δυνατόν, μου λέγονται αποχωριστό, μου ξέρει την τρέλα μου. Εγώ σου λέω πως θα βγαίνει η Μαρινέλα και θα είναι από πίσω, πώς θα φαίνεται και θα κάνει και δεύτερη φωνή. Την οποία θα την ξέρει πολύ καλά. Πάντως τώρα κάνουν πρόβες και περνάνε πολύ ωραία μαζί. Θέλω κι εγώ να πάω να τους ακούσω στις πρόβες τους. Γιατί εντάξει, ωραία να τα ακούσω στο ζωντανό που θα πάω, αλλά και στις πρόβες ωραία είναι. Ελένη, θέλω να μείνουμε στο χώρο του τραγουδιού σε κάτι διαφορετικό. 5 Νοεμβρίου γίνεται μια πολύ μεγάλη δημοπρασία με αντικείμενα του Τζον Λένον. Αυτό που έχει κλέψει εντυπώσεις είναι το δόντι του Τζον Λένον. Ένα δόντι. Το δόντι από τα παιδικά του χρόνια. Όπως λέμε, άλλαξα μετά. Δόντι. Ένα δόντι. Η εικόνα. Το δόντι πιο απ' όλα. Έκανε το ρεπορτάζ. Το δόντι. Ναι, θα σου πω το ρεπορτάζ. Τη δημοπρασία την κάνει ο οικονόμος του που είχε στο σπίτι που είχε στην Αγγλία. Και έχει λέει... χτίσει ένα δόντι και το βρήκε ο οικονόμος και. Ναι, και μου έκανε εντύπωση, αλλά τη ρωτήσαν την κοπέλα και εξήγησε. Λέει, συγγνώμη, το δόντι. Λέει, γυρνούσε μια μέρα ο Τζον από τον οδοντίατρο και ήταν μαζί με την κόρη μου. Εγώ ήμουν με την κόρη μου. Και τη λέει, επειδή τον θαύμαζε, πάρε το δόντι μου να το έχεις. Και η κόρη κράτησε το δόντι που είχε βγάλει και το κάνανε σε δημοπρασία, Ελένη. Άνθρωπο δεν μπορεί να βάλει σπίτι σου, θα σου κλέψουν και τα δόντια κάποια. Και θα ξεχάσω εγώ τις προάλλες. Θα το ξεχάσω εγώ τις προάλλες με τους Beatles, με το χαρτί υγείας. Α, όχι. Δεν τα θυμάσαι, παιδιά, που σας τα έλεγα. Δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Από το στούντιο. Εμείς που τα λέγαμε γραφείο. Τα λέγαμε γραφείο, ναι, δεν είχε ξεκινήσει. Που υπάρχει το χαρτί υγείας που δεν είχαν χρησιμοποιήσει οι Beatles, Ελένη. Γιατί ήταν πολύ σκληρό. Γιατί ήταν σκληρό και γυαλιστερό.
δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το χαρτί υγείας. Το πήρε, είναι αυτό που βλέπετε, το έχει πάνω στο κομμωδίνο του. Εκεί πέρα. Έχει λογότυπο της εταιρείας. Της εταιρείας. Ναι. Στην οποία ανήκαν, δισκογραφική. Το έχει κρατήσει, Ελένη, ένας κύριος, ο κύριος Τόμας. Ναι. Το είχε πάρει 85 λίρες. Του ζητάνε, να ο κύριος, Ελένη, γιατί είναι όλα με ντοκουμέντα. Ναι. Του ζητάνε τώρα 1000 ευρώ το κομμάτι. Όχι όλο το χαρτί. Το οποίο θα το βάλουν και αυτοί στον τοίχο. Το οποίο μπορεί να το βάλει όπου θέλει. Σύνθετο, σκρίνιο, τραπεζαρία, όπου θέλει. Μπαίνει ο άλλο μέσα. Το χαρτί που δεν χρησιμοποίησαν οι Beatles. Το give to the chance, αυτό το δοντάκι, θα πουληθεί, αναμένεται, περίπου στις 18.000 λίρες. Ναι, εσύ μην μιλά πολύ, γιατί σου έχω μια πρόταση γάμου. Σου έχω μια πρόταση γάμου αποτυχημένη, αλλά θα μπορούσε να την κάνει ο Μορέλα. Μετά τι διαφημίσει. Αποτυχημένη θα μπορούσε να την κάνει ο Μορέλα. Πάμε.